Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Kiki Crochet. Στο βίντεο αυτό θα μάθουμε να πλέκουμε κοτσίδες. Θα κάνουμε μία παραλλαγή με τις κοτσίδες. Θα πλέξουμε μία τριπλή κοτσίδα στη μέση και στην άκρη θα έχουμε από μία μονή στην μία μεριά, μονές κοτσίδες και στην άλλη μεριά. Και στη μέση η τριπλή κοτσίδα που θα έχουμε θα αποτελείται από τρία μέρη, αλλά θα έχει από δύο πόντους στο κάθε μέρος. Θα έχουμε δηλαδή από τρία μέρη και θα τα πλέκουμε μεταξύ τους. Τώρα θα προσπαθήσω να σας δείξω έναν, ας το πούμε, εύκολο τρόπο για να μπορέσετε να βρείτε τους πόντους που θα ξεκινήσετε. Εμένα ο συγκεκριμένος τρόπος με βοηθάει, ελπίζω να βοηθήσει και εσάς. Οπότε, ξεκινάω γνωρίζοντας ότι η πρώτη σειρά θα πληκτεί με ποδαράκια, οπότε από τη συνολική μας αλυσίδα θα χάσουμε, από το συνολικό αριθμό αλυσίδων θα χάσουμε 2 πόντους. Οπότε, αν για παράδειγμα πλέξουμε 30 αλυσίδες, θα μείνουμε με 28 πόντους στο τέλος. Και αυτό γίνεται πάντα όταν πλέκουμε με ποδαράκια. Η πρώτη σειρά λοιπόν θα πλεκτεί με ποδαράκια. Έχοντας γνώση αυτό, θα προσθέσουμε στο τέλος 2 πόντους στο συνολικό μας, στους συνολικούς μας πόντους. Αυτό που θέλω να κάνω είναι, θέλω να ξεκινήσει η σειρά μου με 3 πόντους. Συν. Μετά θα πλέξω τις μονές κοτσίδες. Οι μονές κοτσίδες αποτελούνται από 2 πόντους. Ο ένας από τη μία μεριά, ο άλλος από την άλλη και πλέκονται μεταξύ τους. Οπότε, 2 πόντους. Μετά από τις μονές κοτσίδες, θέλω να υπάρχει μία απόσταση 5 πόντων από τις μονές κοτσίδες μέχρι την κεντρική μου τριπλή κοτσίδα, οπότε θα προσθέσω 5 πόντους. Οπότε ξεκινάω με 3 κανονικούς πόντους, μετά είναι οι κοτσίδες μου, μετά είναι η απόσταση που θέλω να έχω η μία κοτσίδα με την άλλη, είναι οι 5 πόντοι, συν η μεσαία κοτσίδα που είπαμε θα είναι τριπλή και θα αποτελείται από 3 μέρη, το κάθε μέρος όμως θα έχει 2 πόντους, οπότε θα έχουμε συνολικά 6 πόντους που θα πλέκουμε μεταξύ τους. Οπότε, συν 6 πόντοι στη μέση θα είναι η κοτσίδα μου. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και μία σγουρή γραμμή από κάτω για να ξέρετε ότι αυτές εδώ θα είναι οι κοτσίδες. Μετά, εφόσον πλέξουμε την κοτσίδα, θέλουμε πάλι να έχουμε την απόσταση από την μεσαία κοτσίδα που μετά θα πλέξουμε τις μονές κοτσίδες, οπότε θα προσθέσουμε 5 πόντους πάλι. Οπότε, έχουμε την μεσαία κοτσίδα, 5 πόντους και οι μονές κοτσίδες, 5 πόντους από την άλλη μεριά, συν 2 πόντοι που θα είναι οι μονές κοτσίδες πάλι, συν 3 πόντους πάλι στο τέλος. Οπότε, αυτό εδώ είναι το κέντρο, είναι η μεσαία μου κοτσίδα που θα είναι και η μεγάλη, 5 πόντους στη μέση που θα χωρίζει την κοτσίδα αυτή με τις μονές κοτσίδες, συν 2 που θα αποτελείται από 2 πόντους, συν 3 πόντους στην αρχή που θα έχω 3 κανονικούς πόντους. Αυτή είναι η αριστερή μεριά της κοτσίδας. Η δεξιά μεριά της κοτσίδας πάλι θα έχουμε 5 κανονικούς πόντους που θα χωρίζουν τη μεσαία κοτσίδα με τη μονή κοτσίδα που θα έχει η δεξιά μεριά και 3 πόντους στο τέλος. Και στο τέλος, για να μην χάσω κανέναν από αυτούς εδώ τους πόντους στο τέλος ειδικά, θα προσθέσω και 2 πόντους, που είναι οι 2 πόντοι που χάνω όταν γυρίζω το πληκτό και πλέκω με ποδαράκια. Οπότε, να βάλουμε και εδώ μια σγουρή γραμμή και εδώ πέρα για να ξέρουμε ότι και αυτή εδώ θα είναι κοτσίδα. Οπότε έχουμε συνολικά 3 και 2, 5 και 5, 10 και 6, 16 και 5, 21 και 2, 23, 26... Συνολικά 28 αλυσίδες. Να το κάνουμε άλλη μια φορά. 3, 5, 10, 16, 21, 23, 26, 28 αλυσίδες. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα γαϊτανάκι από 28 αλυσίδες. Και το δείχνω έτσι γιατί εσείς μπορεί να κάνετε τη μεσαία σας κοτσίδα και να θέλετε να πλέξετε διαφορετικούς πόντους δεξιά και αριστερά που να χωρίζουν την κοτσίδα σας ανάλογα τι πλεκτό θέλετε να φτιάξετε. Τώρα αυτό που κάνουμε τώρα θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε σε μπλούζα, οπότε θα πρέπει να αφήσουμε μεγαλύτερα κενά μεταξύ από τις πλεξούδες μας.
θα μπορούσαμε να κάνουμε κασκόλ, θα μπορούσαμε να κάνουμε γαντάκια. Ακόμα και σε τσάντα μπορούμε να προσθέσουμε, να δημιουργήσουμε την πλέξη αυτή, ακόμα και σε τσάντα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε την πλέξη μας. Ξεκινάμε λοιπόν με 28 αλυσίδες. Η κλωστή με την οποία πλέκω είναι η στάνταρ της πεταλούδα και με νούμερο 5 βελονάκι. Ξεκινάω με τον αρχικό μου κόμπο και πάμε να πλέξουμε 28 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την πρώτη μας σειρά, πλέγοντας από ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε πόντο. Οπότε έχουμε 1, 2, 3, 4 αλυσίδες. Θα βάλουμε το βελονάκι μας στην τέταρτη αλυσίδα και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι. Οπότε οι 3 πρώτες αλυσίδες που χρησιμοποιήσαμε για να γυρίσουμε το πλεκτό, συν το ποδαράκι που έπλεξα στην τέταρτη αλυσίδα, μας δίνουν τους 2 πρώτους μας πόντους. Οπότε ξεκινάμε μετρώντας από το 2. Μετά. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 πόντι. Έτσι φαίνεται η πρώτη μας σειρά λοιπόν. Συνολικά 26 πόντι. Έχουμε όλους τους πόντους που χρειαζόμαστε για να δημιουργήσουμε την πλέξη μας. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη σειρά πλέκοντας αλυσίδα. Και είπαμε ότι θέλουμε συνολικά 3 πόντους στην αρχή πριν ξεκινήσουμε την πρώτη μας μονή κοτσίδα. Πλέκω αλυσίδα και θα πλέξω από ένα μισό ποδαράκι στους 3 πρώτους πόντους, ξεκινώντας από τον πρώτο. 1, 2, 3. Στους επόμενους 2 πόντους θα δημιουργήσουμε κοτσίδα. Θα τυλίξουμε λοιπόν την κλωστή 2 φορές γύρω από το βελονάκι. Θα αφήσω τον πρώτο πόντο. Θα πάω στον δεύτερο και θα βάλω το βελονάκι μου από την δεξιά μεριά του πόντου, από μπρος προς τα πίσω, και από την αριστερή μεριά θα ξαναβγεί πάλι έξω το βελονάκι μου. Παίρνω κλωστή, την περνάω κάτω από τον πόντο, κλωστή στις 2 πρώτες θηλιές, κλωστή στις επόμενες 2, κλωστή στις τελευταίες 2. Και μόλις πλέξαμε ένα διπλό ποδαράκι, και πλέκουμε διπλό ποδαράκι γιατί. Βασικά να ξεκινήσουμε με το γιατί πλέκουμε μισά ποδαράκια. Πλέκουμε μισά ποδαράκια διότι η επόμενη σειρά που θα είναι η ανάποδη, θα πλέκουμε ποδαράκια και θα τραβάμε πίσω κάθε έναν από αυτούς εδώ τους πόντους που πλέκουμε, που δημιουργούμε τις κοτσίδες. Όταν λοιπόν τραβάμε πίσω ή μπροστά αυτούς τους πόντους, τυλίγουμε πάντα το βελονάκι μας γύρω από τον πόντο. Όταν κάνουμε αυτό, ξεκινάμε να δημιουργούμε τον πόντο από την μέση. Αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη χάσει το μισό του ύψος ο κάθε πόντος. Γι' αυτό λοιπόν και πλέκουμε μισά ποδαράκια, επειδή οι πόντοι όλοι αυτοί χάνουν ήδη το μισό του ύψος. Και πλέκω διπλό ποδαράκι, γιατί
Αν έπλεκα κανονικά και τράβαγα μπροστά τον πόντο αυτό, θα έπλεκα κανονικό ποδαράκι τραβώντας μπροστά τον πόντο. Εδώ λοιπόν πλέκω διπλό ποδαράκι, γιατί εκτός από το ότι πρέπει να καλύψει την απόσταση του ύψους, πρέπει να καλύψουμε και την απόσταση από το να έρθει ο πόντος από εδώ μέχρι αυτό εδώ το σημείο που θέλουμε. Για να κάνει τη χιαστή, μετά να δημιουργεί την κοτσίδα. Τυλίγουμε λοιπόν δύο φορές την κλωστή πάλι γύρω από το βελονάκι μας και θα πάμε να πλέξουμε ένα διπλό ποδαράκι τραβώντας μπροστά τον πόντο από αυτό εδώ, σε αυτόν εδώ τον πόντο που αφήσαμε. Θα βάλω το βελονάκι μου από την δεξιά μεριά του πόντου από μπρος προς τα πίσω και θα βγει το βελονάκι μου έξω από την αριστερή μεριά του πόντου και τραβάμε μπροστά το ποδαράκι μας. Παίρνω κλωστή, την περνάω κάτω από τον πόντο και πάμε να πλέξουμε ένα διπλό ποδαράκι. Παίρνω κλωστή, την περνάω στις δύο πρώτες θηλιές, κλωστή. Στις επόμενες δύο, κλωστή, στις τελευταίες δύο θηλιές. Οπότε δημιουργήσαμε την πρώτη μας κοτσίδα εδώ. Μετά βλέπουμε ότι μόλις πλέξαμε τους δύο πόντους στην κοτσίδα μας και τώρα θα πάμε να πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι για τους επόμενους πέντε πόντους και να πλέξουμε μετά την μεγάλη μας κοτσίδα. Οπότε πάμε να πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι για τους επόμενους πέντε πόντους, ξεκινώντας από αυτό εδώ τον πόντο. Ένα. 2, 3, 4, 5. Τώρα θα πάμε να δημιουργήσουμε την μεγάλη μας κοτσίδα που αποτελείται από συνολικά 6 πόντους. Θέλει όμως πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί κάθε δύο σειρές θα αλλάζει η σειρά των πρώτων 2 και των τελευταίων 2 πόντων που θα πρέπει να τους πιάνουμε για να τους πλέκουμε. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε, θα τυλίξω την κλωστή μία φορά γύρω από το βελονάκι μου και θα πάω και θα τραβήξω μπροστά τους επόμενους δύο πόντους. Απλά θα τους τραβήξω μπροστά, δεν θα τους πλέξω. Οπότε πάω στον επόμενο πόντο, βάζω το βελονάκι μου από μπρος προς τα πίσω από την δεξιά μεριά του πόντου και από την αριστερή μεριά βγαίνει μπροστά πάλι το βελονάκι μου και πλέκω ένα ποδαράκι. Στον δεύτερο πόντο πάλι θα ξανατραβήξω και εδώ το ποδαράκι, οπότε θα βάλω το βελονάκι μου από μπρος προς τα πίσω, από την δεξιά μεριά. Από την αριστερή μεριά θα ξαναβγεί πάλι μπροστά το βελονάκι μου και θα πλέξω ένα ποδαράκι. Τώρα στους επόμενους 4 πόντους θα δημιουργήσουμε την κοτσίδα. Θα τυλίξω την κλωστή 2 φορές γύρω από το βελονάκι μου και η κοτσίδα θα δημιουργηθεί στους επόμενους 4 πόντους. 1, 2, 3, 4. Και η σειρά που θα τραβάμε μπροστά τους πόντους είναι 3, 4, 1, 2. Συγγνώμη λίγο, λέμε λίγο μπουκωμένη, γι' αυτό με ακούτε και κάνω συνέχεια έτσι. Είμαι λίγο κρυωμένη, οπότε συγγνώμη. Θα αφήσουμε λοιπόν τους επόμενους 2 πόντους, 1, 2. Θα πάμε στον τρίτο και θα βάλουμε το βελονάκι μας να αγκαλιάσουμε πάλι τον πόντο, οπότε από την δεξιά μεριά του πόντου θα βάλουμε από μπρος προς τα πίσω το βελονάκι μας και από την αριστερή μεριά του πόντου θα βγει έξω το βελονάκι μας και θα πλέξουμε ένα διπλό ποδαράκι, δύο πρώτες θηλιές, επόμενες δύο, τελευταίες δύο. Πάμε στον τέταρτο πόντο, τυλίγουμε την κλωστή δύο φορές γύρω από το βελονάκι και θα πάμε να τραβήξουμε μπροστά αυτόν εδώ τον πόντο. Οπότε θα βάλω το βελονάκι μου από μπρος προς τα πίσω, από την δεξιά μεριά του πόντου και από την αριστερή θα βγει το βελονάκι μου έξω. Και θα πάω να πλέξω ένα διπλό ποδαράκι. Δύο πρώτες θηλιές, επόμενες δύο, τελευταίες δύο. Οπότε όπως είπαμε και πριν, πλέκουμε 3, 4, 1, 2. Τώρα λοιπόν θα πάμε να πλέξουμε ένα διπλό ποδαράκι τραβώντας μπροστά αυτόν εδώ τον πόντο που είναι ο πρώτος από τους δύο και μετά αυτόν εδώ που είναι ο δεύτερος από τους δύο. Τυλίγω λοιπόν δύο φορές την κλωστή μου γύρω από το βελονάκι και θα πάω να πιάσω τον πρώτο πόντο που αφήσαμε. Θα βάλω το βελονάκι μου από μπρος προς τα πίσω από την δεξιά μεριά του πόντου. Από την αριστερή μεριά του πόντου θα βγει το βελονάκι μου έξω, τραβάμε μπροστά το ποδαράκι και πάμε να πλέξουμε ένα διπλό ποδαράκι. Κλωστή στις δύο πρώτες θηλιές, επόμενες δύο και τελευταίες δύο. Δύο φορές την κλωστή μου γύρω από το βελονάκι. Θα πάμε να πλέξουμε στον δεύτερο πόντο. Αν δεν τον βλέπετε, τραβήξτε λίγο, ανοίξτε λίγο τους πόντους που έχουμε ήδη πλέξει. Και θα πάμε να τραβήξουμε μπροστά πάλι και αυτόν εδώ τον πόντο. Οπότε θα βάλω το βελονάκι μου από μπρος προς τα πίσω από τη δεξιά μεριά του πόντου. Και από την αριστερή μεριά του πόντου θα βγάλουμε πάλι έξω το βελονάκι μας και τραβάμε μπροστά το ποδαράκι.
και θα πάμε να πλέξουμε πάλι ένα διπλό ποδαράκι. Κλωστή λοιπόν στις πρώτες δύο θηλιές, κλωστή στις επόμενες δύο, κλωστή στις τελευταίες δύο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία οι δύο πόντοι που τραβήξαμε εδώ μπροστά, γιατί σε κάθε δύο σειρές θα πηγαίνουμε ένα λάξ. Στη μία θα πλέκουμε τους δύο αυτούς εδώ πόντους με τους μεσαίους και στις επόμενες δύο σειρές θα πλέκουμε τους δύο μεσαίους με τους δύο τελευταίους πόντους. Θα πάμε όμως να το δούμε αυτό στις επόμενες σειρές πώς θα το κάνουμε. Αν σας μπερδεύει όμως και θέλετε να το θυμάστε, όταν τραβάτε μπροστά τους δεξιούς δύο πόντους, θα μπορείτε να έχετε στη σειρά αυτή μία κλωστή εδώ στην άκρη για να ξέρετε ότι έχετε τραβήξει μπροστά αυτούς εδώ τους πόντους, σε περίπτωση που μπερδευτείτε. Πάμε λοιπόν τώρα, πλέξαμε τους 6 μεσαίους πόντους και θα πάμε να πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι στους επόμενους 5 πόντους για να δημιουργήσουμε πάλι την απόσταση που θέλουμε πριν δημιουργήσουμε τις επόμενες μονές κοτσίδες. Οπότε ξεκινώντας από αυτόν εδώ τον πόντο, γιατί αυτούς εδώ τους δύο τους έχουμε τραβήξει μπροστά, ξεκινώντας από εδώ, πάμε να πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι στους επόμενους 5 πόντους. 1 2 3 4 5 Στους επόμενους 2 πόντους θα δημιουργήσουμε τις μονές κοτσίδες. Θα τυλίξω λοιπόν 2 φορές την κλωστή γύρω από το βελονάκι μου. Θα αφήσουμε τον επόμενο πόντο, θα πάμε στον μεθ επόμενο και θα τον τραβήξουμε μπροστά. Θα βάλω λοιπόν το βελονάκι μου από την δεξιά μεριά του πόντου από μπρος προς τα πίσω. Από την αριστερή μεριά βγαίνει το βελονάκι μου και πλέκουμε ένα διπλό ποδαράκι. 2 πρώτες θηλιές, επόμενες 2, τελευταίες 2. Τυλίγω την κλωστή 2 φορές γύρω από το βελονάκι μου. Και θα πάμε τώρα πίσω στον πόντο που αφήσαμε. Να τον τραβήξουμε μπροστά και να πλέξουμε πάλι ένα διπλό ποδαράκι. Θα βάλω λοιπόν το βελονάκι μου από μπρος προς τα πίσω από την δεξιά μεριά του πόντου και από την αριστερή μεριά βγαίνει το βελονάκι μου έξω, οπότε τραβάμε μπροστά και αυτό το ποδαράκι και πλέκουμε πάλι ένα διπλό ποδαράκι. 2 πρώτες θηλιές, επόμενες 2, τελευταίες 2. Και πάμε τώρα να πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι στους τελευταίους 3 πόντους. Ξεκινώντας από αυτόν εδώ τον πόντο, γιατί αυτός εδώ τους δύο είναι που έχουμε δημιουργήσει τη μονή κοτσίδα. 1, στον επόμενο πόντο 2 και στον τελευταίο πόντο που είναι οι 3 αλυσίδες που γυρίσαμε το πλεκτό μας. Στην τρίτη αλυσίδα βάζουμε το βελονάκι μας και πλέκουμε τον τρίτο και τελευταίο πόντο για αυτή την σειρά. Οπότε έτσι φαίνεται η πρώτη μας σειρά. Πάμε να πλέξουμε αλυσίδα και θα γυρίσουμε το πλεκτό μας. Αυτή εδώ η μεριά θα είναι πάντα η ανάποδη μεριά του πλεκτού μας, πάντα. Αυτή εδώ θα είναι πάντα η καλή και αυτή εδώ πάντα η ανάποδη. Στην ανάποδη μεριά λοιπόν θα πάμε να πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι στους 3 πρώτους πόντους, ξεκινώντας από τον πρώτο πόντο εδώ πέρα. 1 2 3 Οι επόμενοι δύο πόντοι είναι οι πόντοι που έχω δημιουργήσει τις μονές μου κοτσίδες. Οπότε, σε αυτή τη σειρά είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι παίρνουμε όλους τους πόντους με τη σειρά. Δηλαδή, δεν πηδάμε ένα-δύο πόντους και να πλέκουμε και να γυρνάμε πίσω κτλ. Στην ανάποδη πάντα παίρνουμε όλους τους πόντους με τη σειρά. Πάντα, μέχρι να τελειώσουμε το πλεκτό μας. Οπότε, ο αμέσως επόμενος πόντος είναι αυτός εδώ. Και το ποδαράκι που του ανήκει, ο πόντος που του ανήκει είναι αυτός εδώ. Οπότε τυλίγω την κλωστή μία φορά γύρω από το βελονάκι μου, γιατί θα πλέξω ποδαράκι. Επίσης είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι στην ανάποδη μεριά πάντα πλέκουμε ποδαράκια. Δεν πλέκουμε διπλά ποδαράκια. Οπότε βάζουμε το βελονάκι μας στον επόμενο πόντο. Ο πόντος που του ανήκει είναι αυτός εδώ. Και από πίσω προς τα μπρος βάζω το βελονάκι μου από την δεξιά μεριά του πόντου. Από την αριστερή μεριά του πόντου βγάζω το βελονάκι μου πίσω και τραβάμε πίσω τον πόντο, το διπλό ποδαράκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. 2 πρώτες θηλιές και οι επόμενες 2. Τυλίγουμε την κλωστή μία φορά γύρω από το βελονάκι μας και πάμε στον αμέσως επόμενο πόντο και ο πόντος που ανήκει σε αυτήν εδώ τη θηλιά είναι αυτός εδώ. Θα βάλουμε λοιπόν το βελονάκι μας από πίσω προς τα μπρος, από την δεξιά μεριά του πόντου. Από την αριστερή μεριά βγαίνει πίσω πάλι το βελονάκι μου και τραβάμε πίσω το διπλό ποδαράκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι.
Τώρα πάλι στη μέση εδώ, από εδώ μέχρι εδώ, πλέκουμε τα μισά μας ποδαράκια. Οπότε πλέκουμε από ένα μισό ποδαράκι μέσα σε κάθε πόντο για τους επόμενους 5 πόντους. Ξεκινώντας από εδώ, γιατί αν ξεκινήσουμε από εδώ, αυτή εδώ η θηλιά είναι η θηλιά που ανήκει στο διπλό ποδαράκι που μόλις πλέξαμε. Δεν ξεκινάμε λοιπόν από εδώ, ξεκινάμε από αυτόν εδώ τον πόντο. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Οι επόμενοι 6 πόντοι είναι οι πόντοι που δημιουργούμε την μεσαία μας, την μεγάλη μας κοτσίδα. Οπότε, πάντα παίρνουμε πάλι με τους πόντους με τη σειρά, δεν πήδαμε πόντους τώρα εδώ πέρα σε αυτό το σημείο. Ο αμέσως επόμενος πόντος είναι αυτός εδώ. Οπότε, αν τραβήξουμε λίγο τους πόντους, θα δούμε ότι το ποδαράκι που του ανήκει είναι αυτό εδώ, που ανήκει σε αυτήν εδώ τη θηλιά. Οπότε θα βάλουμε το βελονάκι μας από πίσω προς τα μπρος από το διπλό ποδαράκι και πάλι πίσω από την αριστερή μεριά του πόντου και τραβάμε πίσω το διπλό ποδαράκι. Και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Παίρνω λοιπόν την κλωστή και την περνάω κάτω από τον πόντο. Κλωστή στις δύο πρώτες θηλιές, κλωστή στις επόμενες δύο. Ο αμέσως επόμενος πόντος είναι αυτός εδώ. Βλέπουμε τη θηλιά. Οπότε θα τραβήξω τους πόντους λίγο αριστερά για να δούμε ότι το ποδαράκι που ανήκει σε αυτόν εδώ τον πόντο είναι αυτό εδώ. Θα βάλω λοιπόν το βελονάκι μου από πίσω προς τα μπρος από την δεξιά μεριά του πόντου. Από την αριστερή μεριά του πόντου βγαίνει πάλι πίσω το βελονάκι μου και τραβάμε πίσω το διπλό ποδαράκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Πάμε τώρα στον τρίτο πόντο από την μεσαία μας πλεξούδα, που είναι αυτός εδώ ο πόντος και το ποδαράκι που του ανήκει είναι αυτό εδώ. Οπότε θα βάλω το βελονάκι μου από πίσω προς τα μπρος από την δεξιά μεριά του πόντου. Από την αριστερή μεριά του πόντου θα βγει πάλι πίσω το βελονάκι μου και τραβάμε πίσω το διπλό ποδαράκι και πλέκω ένα ποδαράκι. Πάμε τώρα στον τέταρτο πόντο από τους 6 συνολικά που έχει η μεσαία μας κοτσίδα. Ο πόντος είναι αυτός εδώ, το ποδαράκι που του ανήκει είναι αυτό εδώ. Οπότε θα βάλω το βελονάκι μου από πίσω προς τα μπρος από την δεξιά μεριά και πάλι πίσω από την αριστερή μεριά και τραβάμε πίσω το διπλό ποδαράκι. Και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Οι επόμενοι δύο πόντοι είναι αυτοί που απλά τράβηξα μπροστά στην προηγούμενη σειρά. Σε αυτή τη σειρά απλά θα τους τραβήξουμε πίσω όπως κάναμε και σε αυτούς εδώ τους πόντους. Οπότε αυτός εδώ είναι ο αμέσως επόμενος πόντος. Θα βάλουμε το βελονάκι μας από πίσω προς τα μπρος από την δεξιά μεριά του πόντου. Από την αριστερή μεριά του πόντου βγάζουμε το βελονάκι μας πάλι πίσω και έτσι τραβάμε πίσω το ποδαράκι. Και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Και ο έκτος και τελευταίος πόντος για την μεσαία μας κοτσίδα είναι αυτός εδώ, που θα τον τραβήξουμε και αυτόν πίσω, οπότε από πίσω προς τα μπρος από την δεξιά μεριά του πόντου. Από την αριστερή μεριά του πόντου βγάζουμε πάλι πίσω το βελονάκι μας και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Οπότε σε αυτή τη σειρά τους τραβάμε πάντα πίσω τους πόντους. Τώρα πλέξαμε τους 6 μεσαίους πόντους και πάμε να πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι για τους επόμενους 5 πόντους. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Και τώρα έχουμε τους επόμενους δύο πόντους που είναι οι μονές οι κοτσίδες. Οπότε θα πάμε να τραβήξουμε πίσω πάλι κάθε έναν από αυτούς τους πόντους με τη σειρά. Ο επόμενος πόντος είναι αυτός εδώ. Το ποδαράκι που του ανήκει είναι αυτό εδώ. Οπότε θα βάλω το βελονάκι μου από πίσω προς τα μπρος από την δεξιά μεριά του πόντου. Και πάλι πίσω από την αριστερή μεριά του πόντου και τραβάμε πίσω το διπλό ποδαράκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Παίρνουμε κλωστή. Ο αμέσως επόμενος πόντος είναι αυτός εδώ. Το ποδαράκι που του ανήκει είναι αυτό εδώ. Βάζουμε το βελονάκι μας από πίσω προς τα μπρος από την δεξιά μεριά του πόντου και πάλι πίσω από την αριστερή μεριά του πόντου και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Και έτσι τραβήξαμε πίσω και τους δύο πόντους που δημιουργούμε την τελευταία μας κοτσίδα. Και από ένα μισό ποδαράκι για τους τελευταίους 3 πόντους. Ένα. Δύο. Και ο τελευταίος μας πόντος. Τρία. Αλυσίδα. Γυρνάμε το πλεκτό μας. Έτσι φαίνεται το πλεκτό μας μέχρι αυτό το σημείο. Μακάρι να φαίνονταν καλύτερα οι κοτσίδες από την κάμερα.
Γιατί έτσι όπως το βλέπω εγώ μπροστά μου δεν έχει καμία σχέση με το πώς το δείχνει η κάμερα. Οπότε πάμε να πλέξουμε τώρα πάλι, να ξεκινήσουμε πλέκοντας 3 μισά ποδαράκια από ένα μισό ποδαράκι στους 3 πρώτους πόντους. Ξεκινώντας από τον πρώτο πόντο εδώ πέρα, πάμε να πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι. 1 2 3 Οι επόμενοι δύο πόντοι είναι αυτοί που δημιουργούμε την κοτσίδα. Τυλίγουμε λοιπόν την κλωστή 2 φορές γύρω από το βελονάκι και πάντα η κοτσίδα, η μονή πλέκεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε όλες τις σειρές. Η μόνη διαφορά είναι στην μεσαία μας τη μεγάλη, αλλά θα δούμε σε αυτή τη σειρά ποια είναι η διαφορά. Τυλίγουμε την κλωστή 2 φορές γύρω από το βελονάκι μας, αφήνουμε τον επόμενο πόντο και πάμε στον μεθεπόμενο και βάζουμε το βελονάκι μας από μπρος προς τα πίσω από την δεξιά μεριά και πάλι μπροστά από την αριστερή. Τραβάμε μπροστά λοιπόν το ποδαράκι και πλέκουμε ένα διπλό ποδαράκι. 2 πρώτες θηλιές, επόμενες 2, τελευταίες 2. Τυλίγουμε την κλωστή 2 φορές γύρω από το βελονάκι μας. Βάζουμε το βελονάκι μας. Πάμε τώρα να πλέξουμε στον πόντο που αφήσαμε εδώ πέρα, το ένα αυτό ποδαράκι. Οπότε θα πάμε να τραβήξουμε πάλι μπροστά για να πλέξουμε ένα διπλό ποδαράκι. Θα βάλω λοιπόν το βελονάκι μου από μπρος προς τα πίσω από την δεξιά μεριά του πόντου και από την αριστερή θα ξαναβγεί πάλι μπροστά το βελονάκι μου. Και πλέκουμε ένα διπλό ποδαράκι. 2 πρώτες θηλιές, επόμενες 2, τελευταίες 2. Δημιουργήσαμε λοιπόν τις μονές μας κοτσίδες και θα πάμε να πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι για τους επόμενους 5 πόντους, που είναι η απόσταση που αφήνουμε μεταξύ των δύο αυτών κοτσίδων. Ξεκινώντας από αυτό εδώ τον πόντο, 1, 2, 3, 4, 5. Τώρα να δούμε τη διαφορά που θα... ποια είναι η διαφορά κάθε δύο πόντους που θα πρέπει να πλέκουμε στην μεσαία μας κοτσίδα. Στους προηγούμενους πόντους τραβήξαμε μόνο μπροστά τους δύο δεξιά πόντους. Επειδή στις δύο προηγούμενες σειρές τραβούσαμε μπροστά μόνο τους δύο δεξιά πόντους, χωρίς να πλέκουμε, συγγνώμη, διπλά ποδαράκια, αυτό που θα κάνουμε σε αυτή τη σειρά είναι, θα πάμε να τραβήξουμε τους δύο μεσαίους πόντους και μετά τους δύο δεξιά πόντους για να δημιουργήσουμε την κοτσίδα. Και οι δύο αριστεροί πόντοι, επειδή είναι αυτοί που δημιούργησα την πλέξη μου, την κοτσίδα μου στις δύο προηγούμενες σειρές, θα είναι οι πόντοι αυτοί που, στους οποίους θα πλέξουμε μόνο ποδαράκι που θα το τραβάμε μπροστά. Πάμε λοιπόν να δούμε. Οπότε να αλλάξει κάθε δύο σειρές, τη μία θα παίρνουμε τους δύο δεξιά πόντους, την άλλη θα παίρνουμε τους δύο αριστερά πόντους. Τους δύο μεσαίους πόντους τους πλέκουμε πάντα μέσα στην κοτσίδα. Τυλίγουμε την κλωστή 2 φορές γύρω από το βελονάκι. Και οι δύο δεξιά πόντοι είναι αυτοί που πλέκαμε μπροστά και τραβούσαμε μόνο ποδαράκι στις δύο προηγούμενες σειρές. Το βλέπουμε κιόλας ότι οι πόντοι είναι ίσχυοι. Θα πάμε λοιπόν, η σειρά που πλέκουμε την κοτσίδα, όπως είπαμε και πριν, είναι 3, 4, 1, 2. Γιατί η κοτσίδα θα δημιουργηθεί στους πρώτους 4 πόντους τώρα. Οπότε θα αφήσω τους δύο πρώτους πόντους, θα βάλω το βελονάκι μου στον τρίτο και θα πάω να τραβήξω μπροστά το ποδαράκι, οπότε θα βάλω το βελονάκι μου από μπρος προς τα πίσω από την δεξιά μεριά του πόντου και πάλι μπροστά από την αριστερή μεριά του πόντου και θα πλέξουμε ένα διπλό ποδαράκι, 2 πρώτες θηλιές, επόμενες 2, τελευταίες 2. Τυλίγω την κλωστή 2 φορές γύρω από το βελονάκι μου και θα πάω να πιάσω τον αμέσως επόμενο πόντο που είναι αυτός εδώ, ο τέταρτος πόντος, οπότε θα βάλω το βελονάκι μου από μπρος προς τα πίσω από την δεξιά μεριά και πάλι μπροστά από την αριστερή και θα πλέξω ένα διπλό ποδαράκι. 2 πρώτες θηλιές, επόμενες 2, τελευταίες 2. Και τώρα θα πάω πίσω να πιάσω αυτούς τους δύο πόντους, γιατί όπως είπαμε είναι οι πόντοι που πλέκαμε σκέτο ποδαράκι, οπότε θα τυλίξουμε 2 φορές το βελονάκι μας, την κλωστή γύρω από το βελονάκι μας και θα πάμε να πλέξουμε πρώτα τον πρώτο πόντο και μετά τον δεύτερο, γιατί είπαμε ότι η σειρά είναι 3, 4, 1, 2. Οπότε θα πάω να τραβήξω μπροστά το πρώτο ποδαράκι εδώ πέρα. Θα βάλω λοιπόν το βελονάκι. Αν σας βοηθάει, βάλτε το δάχτυλό σας από πίσω να ανοίξετε τον πόντο. Βάλτε το βελονάκι από μπρος προς τα πίσω από την δεξιά μεριά και πάλι μπροστά από την αριστερή. Και τραβάμε μπροστά το ποδαράκι και πλέκουμε ένα διπλό ποδαράκι. 2 φορές την κλωστή πάλι γύρω από το βελονάκι και επειδή ο πόντος έχει κρυφτεί μέσα στους πόντους εδώ που έχουμε τραβήξει, ανοίγουμε λίγο τους πόντους.
Αυτός εδώ είναι ο δεύτερος πόντος. Θα βάλουμε το βελονάκι μας από μπρος προς τα πίσω από τη δεξιά μεριά και πάλι μπροστά από την αριστερή και θα πλήξουμε ένα διπλό ποδαράκι. Δύο πρώτες θηλιές, επόμενες δύο, τελευταίες δύο. Και οι δύο επόμενοι πόντοι, επειδή είναι αυτοί που δημιουργήσαμε κοτσίδα στις δύο προηγούμενες σειρές, είναι οι δύο αριστεροί πόντοι, οι δύο αριστερά πόντοι, θα πάμε να τους τραβήξουμε μπροστά πλέκοντας ποδαράκι. Θα βάλω λοιπόν το βελονάκι μου στον αμέσως επόμενο πόντο, από μπρος προς τα πίσω από την δεξιά μεριά και πάλι μπροστά από την αριστερή και θα πλέξω ποδαράκι. Στον αμέσως επόμενο πόντο που είναι ο έκτος πόντος που δημιουργούμε την κοτσίδα μας στη μεσαία, πάλι θα το τραβήξω μπροστά αυτό τον πόντο, οπότε θα βάλω το βελονάκι μου από μπρος προς τα πίσω από την δεξιά μεριά και πάλι μπροστά από την αριστερή και θα πλέξω ένα ποδαράκι. Απλά τον τραβάμε μπροστά τον πόντο και έτσι φαίνεται το σχέδιό μας σε αυτό το σημείο. Τώρα, αν σας διευκολύνει, μόλις τελειώσετε τη σειρά, επειδή αυτοί εδώ είναι οι δύο πόντοι που τραβήξαμε μπροστά και δεν τους προσθέσαμε στην πλεξούδα μέσα, βάλτε μία κλωστή εδώ πέρα για να ξέρετε ότι από αυτήν εδώ τη μεριά είναι οι πόντοι που θα πρέπει να προσθέσετε μέσα στην πλεξούδα, μέσα στην κοτσίδα, στην μεθεπόμενη σειρά, που θα είναι η καλή μεριά πάλι. Οπότε, πλέξουμε τους 6 μεσαίους πόντους και πάμε να πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι, από ένα μισό ποδαράκι μέσα στους επόμενους πόντους. Στους επόμενους 5 πόντους. Ξεκινώντας από αυτόν εδώ τον πόντο, μετράμε 1, 2, 3, 4, 5. Πλέξαμε λοιπόν τους 5 πόντους που χωρίζει τη μία κοτσίδα με την άλλη και πάμε να δημιουργήσουμε τη μικρή μας την κοτσίδα, τη μονή κοτσίδα εδώ πέρα, στους 2 επόμενους πόντους. Τυλίγουμε λοιπόν την κλωστή 2 φορές γύρω από το βελονάκι και όπως είπα και πριν, οι μονές κοτσίδες δημιουργούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε κάθε σειρά. Θα αφήσουμε λοιπόν τον πρώτο πόντο και θα πάμε στον δεύτερο και θα τον τραβήξουμε μπροστά και πλέκουμε ένα διπλό ποδαράκι, 2 πρώτες θηλιές, επόμενες 2, τελευταίες 2. Τυλίγουμε την κλωστή 2 φορές γύρω από το βελονάκι και πάμε να τραβήξουμε μπροστά τον πόντο που αφήσαμε. Αν σας βολεύει, βάλτε το δάχτυλό σας από πίσω να ανοίξετε τον πόντο και τραβάμε μπροστά το ποδαράκι αυτό και πλέκουμε ένα διπλό ποδαράκι. 2 πρώτες θηλιές, επόμενες 2, τελευταίες 2. Και αφού πλέξαμε λοιπόν και την τελευταία μας κοτσίδα, πάμε να πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι και τους τελευταίους 3 πόντους. Ξεκινώντας από αυτήν εδώ που είναι ο επόμενος πόντος. 1, 2 και ο τελευταίος μας πόντος. 3. Σε αυτό το σημείο το πλεκτό μας φαίνεται έτσι. Πάμε να πλέξουμε αλυσίδα και να πλέξουμε την ανάποδη μεριά του πλεκτού μας. Οπότε, όταν πλέκουμε από την ανάποδη, πλέκουμε πάντα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δεν αλλάζει κάτι. Πλέκουμε από ένα μισό ποδαράκι για τους πρώτους 3 πόντους, ξεκινώντας από τον πρώτο πόντο εδώ πέρα. 1, 2, 3. Οι επόμενοι 2 πόντοι τους πλέκουμε με τη σειρά, όπως είπαμε και στην προηγούμενη σειρά, δεν αλλάζουμε τη σειρά των πόντων, τους πλέκουμε όλους με τη σειρά. Ο επόμενος πόντος είναι αυτός εδώ. Αν τραβήξουμε το ποδαράκι αυτό το από πάνω, βλέπουμε ότι το ποδαράκι που αντιστοιχεί σε αυτό τον πόντο είναι αυτό εδώ, το διπλό ποδαράκι. Οπότε θα πάμε να πλέξουμε ένα ποδαράκι τραβώντας πίσω αυτό τον πόντο. Βάζουμε λοιπόν το βελονάκι μας από πίσω προς τα μπρος από την δεξιά μεριά του πόντου. Από την αριστερή μεριά βγαίνει πάλι πίσω και βλέπουμε τραβάμε πίσω τον πόντο και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Οπ, ποδαράκι. Ο αμέσως επόμενος πόντος είναι αυτός εδώ και το διπλό ποδαράκι που το αντιστοιχεί είναι αυτό εδώ. Οπότε θα βάλουμε το βελονάκι μας από πίσω προς τα μπρος από την δεξιά μεριά και από την αριστερή μεριά βγαίνει πάλι πίσω το βελονάκι. Τραβάμε πίσω το διπλό ποδαράκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Πλέξαμε λοιπόν και στον δεύτερο πόντο και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα πάμε να πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι για τους επόμενους 5 πόντους που είναι η απόσταση που αφήνουμε μεταξύ των 2 πλεξούδων εδώ πέρα. Ξεκινώντας από αυτόν εδώ τον πόντο που είναι ο επόμενος. 1, 2,
Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Οι επόμενοι έξι πόντοι είναι η μεσαία μας, η μεγάλη μας κοτσίδα, οπότε θα πάμε με τη σειρά τώρα να τραβάμε πίσω τους πόντους. Ο αμέσως επόμενος πόντος είναι αυτός εδώ. Θα βάλουμε το βελονάκι μας από πίσω προς τα μπρος, από την δεξιά μεριά, από την αριστερή πάλι πίσω και τραβάμε πίσω το ποδαράκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Ο αμέσως επόμενος πόντος είναι αυτός εδώ. Θα βάλουμε το βελονάκι μας από πίσω προς τα μπρος, από την δεξιά μεριά και πάλι πίσω από την αριστερή και τραβάμε πίσω το ποδαράκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Ο αμέσως επόμενος πόντος είναι αυτός εδώ. Αν ανοίξουμε λίγο τους πόντους, τραβήξουμε κάτω, βλέπουμε το ποδαράκι που το αντιστοιχεί είναι αυτό εδώ. Οπότε θα βάλουμε το βελονάκι μας από πίσω προς τα μπρος, από την δεξιά μεριά και πάλι πίσω από την αριστερή και τραβάμε πίσω το διπλό ποδαράκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Αυτός εδώ είναι ο αμέσως επόμενος πόντος. Αν ανοίξουμε λίγο τους πόντους, κατεβάσουμε, βλέπουμε ότι το ποδαράκι που το αντιστοιχεί είναι αυτό εδώ. Οπότε θα βάλουμε το βελονάκι μας από πίσω προς τα μπρος, από την δεξιά μεριά και πάλι πίσω από την αριστερή και τραβάμε πίσω το διπλό ποδαράκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Έχουμε ήδη πλέξει τους πρώτους τέσσερις πόντους από τη μεσαία μας πλεξούδα και μας μένουν οι τελευταίοι δύο. Ο αμέσως επόμενος πόντος είναι αυτός εδώ, το διπλό ποδαράκι που το αντιστοιχεί είναι αυτό εδώ. Οπότε θα πάμε να το τραβήξουμε πίσω βάζοντας το βελονάκι μας από πίσω προς τα μπρος, από την δεξιά μεριά και πάλι πίσω από την αριστερή και τραβάμε πίσω το διπλό μας ποδαράκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Πάμε να πλέξουμε και τον τελευταίο πόντο από τους έξι. Αυτός εδώ είναι ο πόντος, αυτό είναι το διπλό ποδαράκι που το αντιστοιχεί. Θα βάλουμε το βελονάκι μας από πίσω προς τα μπρος, από την δεξιά μεριά και πάλι πίσω από την αριστερή και τραβάμε πίσω το διπλό ποδαράκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Πλέξαμε λοιπόν και τους 6 μεσαίους πόντους και πάμε να πλέξουμε 5 μισά ποδαράκια στη μέση που χωρίζουν τη μία κοτσίδα με την άλλη. 1 2 3 4 5. Πάμε να τραβήξουμε πίσω και τους τελευταίους δύο πόντους, γιατί πάμε να πλέξουμε τώρα στις τελευταίες δύο κοτσίδες για τη σειρά μας, που είναι οι μονές κοτσίδες. Αυτός εδώ είναι αμέσως επόμενος πόντος. Αν τραβήξουμε λίγο τον άλλον, βλέπουμε το ποδαράκι που το αντιστοιχεί είναι αυτό εδώ, το διπλό ποδαράκι μάλλον. Οπότε θα βάλουμε το βελονάκι μας από πίσω προς τα μπρος, από την δεξιά μεριά και πάλι πίσω από την αριστερή και τραβάμε πίσω το διπλό μας ποδαράκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και στον αμέσως επόμενο πόντο, που το διπλό ποδαράκι που το αντιστοιχεί είναι αυτό εδώ, θα πάμε να το τραβήξουμε πίσω πάλι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Πλέξαμε λοιπόν και τις κοτσίδες μας και πάμε να πλέξουμε από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο και τους τελευταίους μας 3 πόντους από ένα μισό ποδαράκι. Ξεκινώντας από αυτόν εδώ τον πόντο. 1 2 και ο τελευταίος μας πόντος, 3. Πλέκουμε αλυσίδα και γυρνάμε το πλεκτό μας. Έτσι φαίνεται το πλεκτό μας σε αυτό το σημείο. Πάμε τώρα να πλέξουμε, πλέξουμε άλλες δύο σειρές. Θα πλέξουμε άλλες δύο σειρές, γιατί ουσιαστικά η διαδικασία θα είναι ίδια ακριβώς. Επαναλαμβάνουμε τις σειρές 2, 3, 4, 5 για να δημιουργήσουμε το πλεκτό μας. Οπότε επαναλαμβάνουμε από την δεύτερη σειρά μέχρι και την πέμπτη, γιατί κανονικά όταν πλέκουμε τις άλλες κοτσίδες επαναλαμβάνουμε τη δεύτερη και την τρίτη. Στην προκειμένη περίπτωση επαναλαμβάνουμε από τη δεύτερη μέχρι και την πέμπτη, διότι από την δεύτερη μέχρι την τρίτη τραβάμε μπροστά τους δεξιά πόντους. Στην τέταρτη και στην πέμπτη τραβάμε μπροστά τους δύο αριστερά πόντους. Τώρα, στη σειρά αυτή θα πάμε να τραβήξουμε μπροστά τους δύο δεξιά πόντους, γιατί στις προηγούμενες σειρές 2 τραβάγαμε μπροστά τους αριστερά πόντους, για να ξεκινήσει να δημιουργείται και κανονικά η κοτσίδα μας, η μεσαία. Οπότε αυτές είναι οι τελευταίες δύο σειρές που θα δημιουργήσουμε τώρα. Θα πάμε να πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι για τους πρώτους 3 πόντους.
ξεκινώντας από τον πρώτο. Ένα, δύο, τρία. Η επόμενη δύο μας πόντι είναι η κοτσίδα, η μικρή. Η μονή μας η κοτσίδα. Τυλίγουμε την κλωστή δύο φορές γύρω από το βελονάκι. Οι μονές κοτσίδες δημιουργούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε κάθε σειρά. Οπότε θα αφήσουμε τον πρώτο πόντο, θα πάμε στον δεύτερο, θα τον τραβήξουμε μπροστά και θα πλέξουμε ένα διπλό ποδαράκι. Δύο πρώτες στυλιές, επόμενες δύο, τελευταίες δύο. Τυλίγουμε την κλωστή δύο φορές γύρω από το βελονάκι. Πάμε να πλέξουμε στον πόντο που αφήσαμε, θα τον τραβήξουμε μπροστά και αυτόν τον πόντο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τραβάγαμε μπροστά και στις προηγούμενες σειρές και θα πλέξουμε ένα διπλό ποδαράκι. Δημιουργήσαμε λοιπόν τη μικρή μας την πλεξούδα την πρώτη και πάμε να πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι για τους επόμενους 5 πόντους. 1, 2, 3, 4, 5. Τώρα, στις προηγούμενες δύο σειρές, δημιουργήσαμε την κοτσίδα μας στους πρώτους 4 πόντους. Τους δύο αυτούς εδώ και τους επόμενους δύο. Και τραβάγαμε μπροστά, χωρίς να είναι μέρος της κοτσίδας, η αριστερά 2 πόντι. Αυτό που θα κάνουμε σε αυτή τη σειρά είναι θα τραβήξουμε μπροστά τους δύο πρώτους πόντους και θα δημιουργηθεί η κοτσίδα στους τελευταίους 4 πόντους. Οπότε θα δημιουργηθεί η κοτσίδα με τους αριστερά 2 πόντους που δεν χρησιμοποιήσαμε στις προηγούμενες δύο σειρές. Οπότε θα πηγαίνουμε να αλλάξει. Στις πρώτες δύο σειρές τραβάμε μπροστά μόνο τη μία μεριά, στις επόμενες δύο σειρές τραβάμε μπροστά την αριστερή μεριά. Οπότε σε αυτή τη σειρά, επειδή οι δύο δεξιά πόντοι ήταν μέρος της κοτσίδας, σε αυτή τη σειρά θα τους τραβήξουμε μπροστά τους δύο πρώτους πόντους, πλέκοντας ποδαράκι. Οπότε, βάζουμε το βελονάκι μας στον πρώτο πόντο και πλέκουμε ένα ποδαράκι, τραβώντας τον μπροστά. Στον δεύτερο πόντο θα πλέξουμε ένα ποδαράκι, τραβώντας τον μπροστά. Και θα δημιουργήσουμε την κοτσίδα στους τελευταίους 4 πόντους. Βέβαια, η σειρά που θα πλέκουμε τα διπλά ποδαράκια θα είναι πάλι 3, 4, 1, 2. Τυλίγουμε λοιπόν την κλωστή δύο φορές γύρω από το βελονάκι, αφήνουμε τους δύο πρώτους πόντους, πάμε στον τρίτο, τον τραβάμε μπροστά και πλέκουμε ένα διπλό ποδαράκι. Δύο πρώτες στυλιές, επόμενες δύο, τελευταίες δύο. Δύο φορές πάλι κλωστή γύρω από το βελονάκι, πάμε στον τέταρτο πόντο, τον τραβάμε μπροστά και πλέκουμε πάλι ένα διπλό ποδαράκι. Πάμε τώρα να πλέξουμε στους δύο πόντους που αφήσαμε πίσω, ξεκινώντας από τον πρώτο και μετά στον δεύτερο. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας ποδαράκι, θα το τραβήξουμε μπροστά, με τον ίδιο τρόπο που κάναμε και στις προηγούμενες σειρές, και πλέκουμε ένα διπλό ποδαράκι. Δύο φορές η κλωστή γύρω από το βελονάκι μας και πάμε να πλέξουμε στον δεύτερο πόντο. Επειδή όμως τον κρύβουν οι υπόλοιποι τρεις, ανοίγουμε λίγο τους πόντους για να φανεί λίγο καλύτερα, θα τον τραβήξουμε μπροστά και θα πλέξουμε πάλι ένα διπλό ποδαράκι. Τελειώσαμε λοιπόν και με την κοτσίδα μας στη μέση και πάμε να πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι για τους επόμενους 5 πόντους. 1, 2, 3, 4, 5. Οι επόμενοι δύο πόντοι είναι οι πόντοι που δημιουργούμε την επόμενη μας μικρή κοτσίδα. Τυλίγουμε την κλωστή δύο φορές γύρω από το βελονάκι, αφήνουμε τον πρώτο πόντο και πάμε στον δεύτερο και τον τραβάμε μπροστά και πλέκουμε ένα διπλό ποδαράκι. Δύο φορές την κλωστή γύρω από το βελονάκι μας πάλι και πάμε στον πόντο που αφήσαμε, στον πρώτο πόντο από τους δύο, τον τραβάμε μπροστά και πλέκουμε ένα διπλό ποδαράκι. Και πάμε τώρα να πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι για τους τελευταίους μας 3 πόντους. 1, 2 και ο τελευταίος μας πόντος. 3. Αλυσίδα. Έτσι φαίνεται το πλεκτό μας σε αυτό το σημείο.
Βλέπουμε ότι στην άκρη έχουμε τις μονές μας κοτσίδες και στη μέση δημιουργούμε την μεγάλη. Γυρνάμε το πλεκτό μας. Και πάμε τώρα να πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι για τους πρώτους μας 3 πόντους. Ξεκινώντας πάντα από τον πρώτο πόντο. 1, 2, 3. Όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες σειρές, τους πόντους τους παίρνουμε με τη σειρά στην ανάποδη μεριά του πλεκτού μας και πάντα πλέκουμε ποδαράκια τραβώντας πίσω τους πόντους. Πάμε λοιπόν στον αμέσως επόμενο πόντο που είναι αυτός εδώ, να τον τραβήξουμε πίσω και να πλέξουμε ένα ποδαράκι. Στον δεύτερο πόντο από την κοτσίδα είναι αυτός εδώ, το ποδαράκι που το αντιστοιχεί είναι αυτό. Το τραβάμε πίσω και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Πάμε τώρα να πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι για τους επόμενους 5 πόντους. 1, 2, 3, 4, 5. Η επόμενη 6 πόντι είναι η μεγάλη μας κοτσίδα και θα πάμε να πλέξουμε από ένα ποδαράκι σε κάθε πόντο, τραβώντας πίσω τους πόντους. Ο αμέσως επόμενος πόντος είναι αυτός εδώ. Ανοίγουμε λίγο τους πόντους, βλέπουμε το ποδαράκι που το αντιστοιχεί είναι αυτό εδώ, το διπλό ποδαράκι μάλλον. Το τραβάμε πίσω με τον ίδιο τρόπο που έχουμε κάνει και στις προηγούμενες σειρές και πλέκουμε ποδαράκι. Ο αμέσως επόμενος πόντος είναι αυτός εδώ. Ανοίγουμε λίγο τους άλλους να δούμε ποιο είναι το διπλό ποδαράκι. Είναι αυτό εδώ. Και βάζουμε το βελονάκι μας από πίσω προς τα μπρος και πάλι πίσω. Τραβάμε πίσω το ποδαράκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Ο αμέσως επόμενος πόντος είναι αυτός εδώ. Το ποδαράκι που τα αντιστοιχεί είναι αυτό εδώ. Το τραβάμε πίσω και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Ο αμέσως επόμενος πόντος είναι αυτός. Το ποδαράκι που το αντιστοιχεί είναι αυτό εδώ. Το τραβάμε πίσω και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Ο αμέσως επόμενος πόντος είναι αυτός. Το ποδαράκι είναι αυτό εδώ. Είναι τα ποδαράκια που πλέκαμε, που τα τραβούσαμε μπροστά. Πάμε να τραβήξουμε πίσω το ποδαράκι, να πλέξουμε ένα ποδαράκι. Ο αμέσως επόμενος πόντος είναι αυτός που είναι και ο τελευταίος για τη μεγάλη μας την κοτσίδα. Τον τραβάμε πίσω τον πόντο και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Και πάμε τώρα να πλέξουμε από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο, από ένα μισό ποδαράκι σε κάθε πόντο για τους επόμενους 5 πόντους. 1, 2, 3, 4, 5. Οι επόμενοι 2 πόντοι είναι η κοτσίδα μας, η μονή, η τελευταία. Ο επόμενος πόντος είναι αυτός. Τον τραβάμε πίσω, το διπλό ποδαράκι και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Οπ, ποδαράκι. Ο αμέσως επόμενος πόντος είναι αυτός, το διπλό ποδαράκι που το αντιστοιχεί είναι αυτό εδώ. Το τραβάμε πίσω και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Και πάμε να πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι στους τελευταίους μας 3 πόντους. Βάζουμε το βελονάκι μας στον πρώτο πόντο από τους 3 και πλέκουμε. 1, 2, 3 μισά ποδαράκια αλυσίδα και γυρνάμε το πλεκτό μας. Το πλεκτό μας σε αυτό το σημείο φαίνεται έτσι. Τώρα, η σειρά μας ξεκινάει πάντα με 3 μισά ποδαράκια, μετά δημιουργούμε τις μονές κοτσίδες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κάναμε στις προηγούμενες σειρές, μετά τα 5 μισά ποδαράκια και τώρα η μεσαία μας κοτσίδα σε αυτή τη σειρά. Βλέπουμε ότι οι πόντοι που δεν ήταν μέρος της κοτσίδας στις προηγούμενες 2 σειρές είναι οι 2 δεξιά πόντοι, γιατί τους βλέπουμε και είναι ίσχυοι. Οπότε σε αυτή τη σειρά η κοτσίδα θα δημιουργηθεί στους πρώτους 4 πόντους. Πάντα η σειρά που δημιουργούμε την κοτσίδα είναι 3, 4, 1, 2 από τους συνολικά 4 πόντους που δημιουργούμε τις κοτσίδες. Και οι τελευταίοι 2 πόντοι, επειδή ήταν αυτοί που πήραν μέρος στην κοτσίδα στις προηγούμενες 2 σειρές, είναι οι πόντοι αυτοί που θα τραβάμε μπροστά πλέκοντας απλά ποδαράκια για αυτή τη σειρά που θα ξεκινούσαμε τώρα και στην επόμενη που είναι η ανάποδη. Μετά πάλι 5 μισά ποδαράκια, κανονικά η επόμενη κοτσίδα και τελευταία 3 πόντι.
Οπότε έτσι συνεχίζουμε το πληκτό μας. Το μόνο, ας το πούμε, δύσκολο σημείο είναι αυτό εδώ. Απλά σε κάθε ζυγό αριθμό σειράς τραβάμε πίσω, τραβάμε μπροστά την δεξιά μεριά πόντων. Μετά οι πόντοι που δεν είναι μέρος της κοτσίδας είναι αυτοί που δημιουργούμε τις κοτσίδες στις επόμενες δύο σειρές. Οπότε σε αυτή τη σειρά μέρος στην κοτσίδα θα πάρουν οι δύο δεξιά πόντοι που τους τραβάγαμε μπροστά στις δύο προηγούμενες σειρές και θα τραβήξουμε μπροστά αυτούς εδώ τους πόντους και στις επόμενες δύο σειρές θα πάρουν μέρος στην κοτσίδα οι επόμενοι τέσσερις πόντοι, οι δύο μεσαίοι και οι δύο τελευταίοι και θα είναι αυτοί εδώ οι δύο που θα τραβιούνται μπροστά. Οπότε, σε κάθε δύο σειρές πάμε να αλλάξει τους τέσσερις δεξιά πόντους και μετά στις επόμενες δύο σειρές τους τέσσερις αριστερά πόντους. Στις επόμενες δύο σειρές τους τέσσερις δεξιά πόντους, στις επόμενες δύο σειρές τους τέσσερις αριστερά πόντους είναι αυτοί που παίρνουν μέρος στην κοτσίδα, την μεγάλη. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή και αν σας αρέσουν τα βίντεο που βλέπετε, μην ξεχνάτε να μας κάνετε like και να αφήνετε και ένα σχόλιο. Συγγνώμη που το βίντεο βγήκε τόσο μεγάλο, είμαι ήδη στα 51 λεπτά. Απλά δεν έχω κάποιο άλλο τρόπο να το δείξω πιο γρήγορα. Θέλω να είναι όσο πιο κατανοητό γίνεται το βιντεάκι που βλέπουμε. Ελπίζω να σας βοήθησα και πάλι σας ευχαριστώ. Γεια σας!